Σε ένα σπιράλ παγκόσμιας οικονομικής καταστροφής οδηγούν οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν δείξει πως κάνουν περισσότερη ζημιά σε αυτούς που τις επιβάλλουν παρά σε αυτούς που τις δέχονται, όπως παραδέχεται ο οικονομολόγος και επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, Mohamed El Erian. Ο γνωστός οικονομολόγος παραδέχεται ότι οι δυτικές κυρώσεις δεν μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί οι υπόλοιπες χώρες στον πλανήτη δεν τις ακολουθούν και δεν τις εφαρμόζουν. Έτσι λοιπόν η Δύση απέτυχε να απομονώσει επί της ουσίας τη Ρωσία. Από τη στιγμή που οι κυρώσεις αποτυγχάνουν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη για τους ίδιους τους δυτικούς. Χρηματιστηριακά το μέγεθος της Ρωσίας δεν θεωρείται μεγάλο, αλλά αποδείχτηκε τεράστιο επί της πραγματικότητας. Δηλαδή στην κατοχή πραγματικών πόρων όπως η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες. Από τις κυρώσεις όμως έχει ξεκινήσει και η δημιουργία ενός άλλου προβλήματος για τους Αμερικανούς, καθώς ξεκινάει η αμφισβήτηση του δολαρίου.